Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα ετοιμαστούμε μαζί. Σε λίγο θα βγω και είπα να δοκιμάσω κάποια καινούργια προϊόντα τα οποία έλαβα ή τα αγόρασα μόνη μου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα τα δοκιμάσω όλα σήμερα. Τα έχω εδώ και κάποιες μέρες και τα γλυκοκοιτάω, αλλά δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα και θέλω πάρα πολύ. Έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου, έχω βάλει ενυδατική και το μόνο που έχω κάνει ουσιαστικά σαν μακιγιάζ είναι λίγο στα φρύδια μου. Αγνοήστε βασικά τα φρύδια μου γιατί δεν τα έχω φτιάξει ακόμα. Θα πάω στη Χριστίνα την Τρίτη και έκανα ό,τι μπορούσα σήμερα. Χρησιμοποίησα μόνο το καμπράου στην απόχρωση 3. Είναι ένα προϊόν το οποίο χρησιμοποιώ συνέχεια. Θα βγουν και κάποιες καινούργιες αποχρώσεις από ό,τι έμαθα. Αλλά αυτά θα τα πούμε λογικά σε κάνα μήνα, κάνα δύο μήνες κάπου εκεί. Θα ξεκινήσω με primer και θα χρησιμοποιήσω ένα καινούριο primer, είναι από τα Sephora, το Beauty Amplifier, είναι αυτό εδώ πέρα το διάφανο. Νομίζω ότι παλιότερα έβγαινε κάτι τέτοιο, για το παλιό primer είχα ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια, είμαι πολύ ενθουσιασμένη να δω πώς θα είναι. Και θα το βάλω με ένα πινελάκι της NYX, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πινέλο για primer. Ήθελα να χρησιμοποιήσω ένα primer της Benefit τώρα, αλλά θα έκλεβα γιατί το χρησιμοποιώ από τότε που το πήρα και μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε εντάξει, είπα να δοκιμάσω κάτι που δεν είχα ξαναδοκιμάσει. Κάνει την επιδερμίδα βελούδινη. Πολύ ωραίο φαίνεται. Για foundation θα βάλω πάλι από Sephora, είναι το Glow Perfection Foundation. Θα το βάλω με το αγαπημένο μου beauty blender από Real Techniques. Αυτό εντωμεταξύ είναι στην απόχρωση medium και δεν ξέρω πώς φαίνεται στην κάμερα. Νομίζω ότι είναι ok η απόχρωση για μένα. Και εντωμεταξύ νομίζω ότι είναι και αρκετά σκούρο, αλλά εν τέλει όχι. Έχω μαυρίσει λίγο η αλήθεια είναι. Η κάλυψη μπορώ να πω ότι είναι αρκετά καλή και εμένα γενικά δεν μου αρέσουν πάρα πολύ τα foundation που έχουν κάλυψη. Αλλά εντάξει, καλό είναι. Και με το primer που έβαλα πιο πριν νομίζω ότι ταιριάζουν άψογα. Από τη στιγμή που είναι στην ίδια σειρά θα ταιριάζουν. Ναι, νομίζω ότι είναι πιο σατινέ το τελείωμα και δεν θα το έλεγα τόσο glowy. Νομίζω η απόχρωση βγήκε λίγο πιο ανοιχτόχρωμη. Τι έγινε ρε παιδιά, τόσο πολύ μαύρησα. Αν είναι πολύ μικρή η διαφορά μπορούμε να το διορθώσουμε, οπότε δεν μας πειράζει και ιδιαίτερα. Πήρα καινούριο concealer, είναι από την NARS. Είναι το Radiant Creamy Concealer. Εγώ το πήρα στην απόχρωση Ginger. Νομίζω ότι είναι καλά η απόχρωση για μένα. Αν είναι λίγο πιο σκούρα, εντάξει, θα μαυρίσω. Θα μαυρίσω, παιδιά, οπότε θα μείνω μια χαρά. Είναι αυτό εδώ πέρα το concealer. Είναι ένα πολύ πολύ γνωστό concealer. Και θα το βάλω κάτω από τα μάτια. Νομίζω ότι είναι εντάξει η απόχρωση. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο. Και θα το απλώσω με το beauty blender μου. Νομίζω ότι είναι ok η απόχρωση, καλύπτει αρκετά, θα έλεγα ότι δίνει μέτρια κάλυψη, όχι πάρα πολύ καλή κάλυψη, αλλά λογικά θα χτίζεται, αν βάλετε και μία άλλη στρώση από πάνω θα είναι ok. Εγώ λέω να μην βάλω γιατί δεν θέλω να είναι πολύ cakey το αποτέλεσμα. Και θα συνεχίσω με πούδρα, είναι από την Becca η Hydra Mist. Είναι μία καινούρια πούδρα που πήρα σε ένα event των Sephora που πήγα πριν από κάποιες μέρες. Αυτή η πούδρα έχει μέσα νερό. Αυτό το καπάκι θα πρέπει να το κλείνουμε καλά μετά τη χρήση, μας είπαν στο event, για να μην εξατμιστεί η πούδρα. Κάτι πάρα πολύ περίεργο. Νομίζω ότι το foundation έχει αρχίσει λίγο και οξυδώνεται, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Θα βάλω λίγη πούδρα κάτω από τα μάτια. Είναι σε ελεύθερη μορφή και γενικά αυτές που είναι σε ελεύθερη μορφή δεν με τρελαίνουν τόσο πολύ. Λίγο στη μύτη. Η πρώτη μου εντύπωση δεν είναι ιδιαίτερα καλή με αυτή την πούδρα γιατί νομίζω ότι εδώ στην περιοχή κάτω από τα μάτια νιώθω λίγο ξηρή την περιοχή. Αλλά θα δούμε και πώς θα πάει στη συνέχεια ενώ κάνω το μακιγιάζ μου. Αλλά ναι, δεν είναι πολύ καλό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν φαίνεται και ο καθρέφτης που έχω εδώ πέρα είναι ένας καθρέφτης πάρα πολύ μεγάλος. Εντάξει, έχει και φως. Δεν ξέρω. Φαίνεται τώρα που βάζω το φως. Ναι, φαίνεται. Πώς να αφήσω το φως. Αν και έχω πάρα πολλά φώτα. Είναι από Do Color, μου τον έστειλαν πριν από κάτι μέρες και ήθελα να τον δοκιμάσω. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος καθρέφτης, τεράστιος. Θα σας έχω και κάποιο πλάνο γιατί τώρα άμα τον σηκώσω και θα σας δείξω και το φως θα σας τυφλώσω. Και μου έστειλαν και πινέλα τα οποία λέω να σας τα κάνω δώρο γιατί έχω πάρα πολλά πινέλα στη συλλογή μου και μου άρεσαν πάρα πολύ γιατί ήταν πολύ cute. Είναι αυτά εδώ πέρα τα πινέλα τα οποία είναι σε αυτές τις υπέροχες αποχρώσεις.
αυτές που έχει και το κουτί, δηλαδή είναι έτσι μοβ και πράσινο κτλ. Και θα τα πάρει μία από εσάς. Θα σας αφήσω τους όρους από κάτω, αλλά είναι πάρα πολύ απλή. Να είστε συνδρομητές σε αυτό το κανάλι, να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να μου αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω. Αυτά, πάρα πολύ απλά πράγματα. Και συνεχίζω με το μακιγιάζ. Θα χρησιμοποιήσω μία καινούρια παλέτα που πραγματικά την είδα και την ερωτεύτηκα. Είναι από Too Faced, είναι η Natural Face και είναι αυτή εδώ η υπέροχη παλέτα. Πραγματικά το packaging, παιδιά, είναι φανταστικό. Έχει ρούζ, έχει bronzer, έχει highlighter και λέω να χρησιμοποιήσω bronzer και ρούζ σήμερα, γιατί έχω ένα άλλο highlighter που θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω, οπότε δεν θα δοκιμάσω από αυτή την παλέτα. Λέω να βάλω αρχικά το Sunny Honey σαν bronzer και μετά το Pink Sand. Βασικά θα τα βάλω και τα δύο τα ρούζ, έτσι, να κάνω μια ανάμειξη να δω πως είναι. Εντάξει, δεν είναι άσχημο. Μυρίζει καρύδα αυτή η παλέτα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι πολύ θερμό το bronzer, αλλά αν μαυρίσω λίγο παραπάνω θα είναι ακόμα πιο ωραίο νομίζω. Παιδιά, νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το bronzer, οπότε έβαλα μόνο το Pink Sand σαν ρούζ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το bronze εφέ που έδωσε. Νομίζω δεν θα βάλω καθόλου ρόζ μέσα, θα το αφήσω έτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ ωραίο είναι. Και για highlighter θα βάλω αυτό εδώ, είναι από Sephora, είναι ένα υπέροχο highlighter στην απόχρωση Natural Glow. Δείτε τώρα, highlighter δεν είναι φανταστικό? Πάρα πολύ ωραίο. Και ελπίζω να έχει και πάρα πολύ ωραία απόχρωση, έτσι χρυσή. Πω, πω. Ωραίο. Εγώ το highlighter το φέρνω μέχρι εδώ, γιατί μ' αρέσει. Νομίζω ότι μου αρέσει πολύ το glow. Θα χρησιμοποιήσω τώρα ένα primer για τα μάτια. Είναι της Makeup Forever. Λέει ότι είναι και για μάτια και για χείλη. Γενικά αυτά που είναι σε σωληνάριο δεν με τρελαίνουν. Θα ήθελα δηλαδή να έχει κάποιο applicator για να μπορώ να το βάζω πιο εύκολα. Για να δούμε. Και αυτό είναι ένα αρκετά σιλικονούχο primer, δηλαδή έχει αυτή την αίσθηση της σιλικόνης και φαίνεται κιόλας και σαν σιλικόνη. Και ήταν λίγο περισσότερο ρευστό από ό,τι ήθελα, αλλά στέγνωσε πάρα πολύ ωραία στα μάτια μου. Τώρα θα περάσω σε μια παλέτα που πραγματικά ανυπομονώ να δοκιμάσω. Είναι από την Too Faced, η Chocolate Gold. Δεν την έχω ανοίξει καν. Είναι αυτή εδώ η πανέμορφη παλέτα, πανέμορφη. Και έχει μέσα αυτές τις υπέροχες αποχρώσεις, τις είδα στο event και τις φότσαρα εκεί και πραγματικά παιδιά όλες αυτές με τα shimmer και τα glitter είναι super. Δεν έχει πάρα πολλές matte, έχει 4 matte μόνο, αλλά αυτές θα μπορώ να τις χρησιμοποιήσω σαν μεταβατικές σκιές και τα λοιπά. Λέω να κάνω κάτι σε mauve και χρυσό, μου μίλησε λίγο το mauve, νομίζω ότι εντάξει, είδα mauve και τρελάθηκα. Μυρίζει σοκολάτα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω το Rolling in Dough, το οποίο είναι η μεγαλύτερη απόχρωση και πιο beige σε όλο το κινητό βλέφαρο, για να σετάρω ουσιαστικά και το primer που έβαλα πριν. Θα χρησιμοποιήσω το So Bougie σαν μεταβατική σκιά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καφέ χρωματάκι. Θα χρησιμοποιήσω και το Coco Truffle σαν μεταβατική σκιά, όμως λίγο πιο κάτω. Γενικά κάνω μακιγιάζ τα οποία είναι πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ γρήγορα, αλλά σήμερα είπα να κάνω κάτι διαφορετικό, γιατί εντάξει, Πάσχα είναι. Είπα να το παίξω λίγο πιο ανοιξιάτικη και να χρησιμοποιήσω κιόλας και άλλα χρώματα. Μπλεντάρονται πάρα πολύ ωραία οι σκιές. Εν τω μεταξύ, η αγαπημένη μου παλέτα ever είναι η Chocolate Bar. Είναι αυτή που έχω φάει. Κάποιες από τις σκιές έχουν χτυπήσει πάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και νομίζω ότι γενικά οι chocolate παλέτες είναι πολύ ωραίες. Και τώρα θα βάλω το Living Lavish, το οποίο είναι το mauve στην εξωτερική γωνία. Είναι ένα αρκετά ωραίο mauve χρώμα. Έχει μία μικρή δυσκολία στο blending, αλλά εντάξει,
Ό,τι μοβ χρώμα έχω δοκιμάσει, μου έχει σπάσει λίγο τα νεύρα. Θα το βάλω λίγο στην εξωτερική γωνία εδώ πέρα και θα το βάλω και στο κάτω βλέφαρο. Και λέω να βάλω στο υπόλοιπο κινητό βλέφαρο την απόχρωση Famous, που είναι πάρα πολύ ωραία και χρυσή απόχρωση. Wow. Θα κάνω ένα μικρό blend εδώ, που ενώνονται και τα δύο. Αυτή έχει πολύ ωραίο χρώμα. Και λέω να βάλω και αυτό το καινούργιο Artist Color Pencil από τη Makeup Forever στην υγρή γραμμή του ματιού. Είναι στην απόχρωση Versatile Violet. Είναι ένα πολύ ωραίο μου. Μ' αρέσει αυτό το μου. Πολύ ωραίο είναι. Και τέλος στην εσωτερική γωνία θα βάλω το Rich Girl, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Γενικά στην εσωτερική γωνία βάζω συνήθως το Champagne Pop από την Becca. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι λίγο πιο ασημή. Νομίζω ότι παρά είναι, οπότε θα το κάνω λίγο tone down και νομίζω ότι είναι καλύτερα έτσι. Τώρα πάμε να κάνουμε και βλεφαρίδες. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το οποίο είναι από Kevin Aquan, το έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και θα βάλω την Total Temptation μάσκαρα. Την έχω εδώ και κάνα μήνα και δεν την έχω χρησιμοποιήσει. Είναι από τη Maybelline. Λένε ότι μυρίζει καρύδα, εμένα δεν μου μυρίζει σχεδόν καθόλου καρύδα. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει αυτή η μάσκαρα. Όχι. Όχι, δεν με τρελαίνει, αλλά δεν μας πειράζει γιατί τώρα θα βάλω ψεύτικες βλεφαρίδες. Επανήλθα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι έβαλα Gio Trevelli Lashes. Είναι οι βλεφαρίδες που ναι μεν είναι μεγάλες, δεν είναι βαριές στο μάτι και τις έβαλα σε ένα λεπτό. Ούτε τη Σαντέλ έτσι. Πραγματικά δεν το περίμενα, ο μόνος μου ενδιασμός αρχικά πριν τις βάλω, ήταν ότι δεν έχουν το clear band, έχουν μαύρο band. Και επειδή εγώ δεν βάζω συνήθως μαύρο eyeliner, όπως δεν έβαλα και σήμερα, θα φαινόταν λίγο περίεργο, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ. Και το packaging είναι καταπληκτικό. Εγώ έβαλα τις Medusa, οι οποίες είναι οι πιο φυσικές και νομίζω ότι η Γιώτα έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, δηλαδή άλλαξαν τα μάτια μου, παιδιά. Νομίζω ότι άλλαξε ολόκληρο το μακιγιάζ. Και τέλος θα πάω στο κραγιόν. Θα χρησιμοποιήσω το Super Stay Matte Ink στην απόχρωση 55. Είναι πολύ ανοιχτή απόχρωση, αλλά θα βάλω από πάνω το Butter Gloss της NYX στην απόχρωση Creme Brulee. Είναι πολύ ανοιχτό νομίζω, Αυτό είναι το κραγιόν μόνο του, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ανοιχτό, αλλά πάμε να βάλουμε και το Lip Gloss. Ναι. Νομίζω ότι το lip gloss θα φτιάχνει όλα. Και είμαι έτοιμη για να φύγω. Αυτό είναι λοιπόν το μακιγιάζ. Μπορώ να πω ότι τα περισσότερα πράγματα που δοκίμασα σήμερα μου άρεσαν, με εξαίρεση τη μάσκαρα. Και δεν μου άρεσε και πάρα πολύ η πούδρα της Becca, δυστυχώς, γιατί η Becca είναι από τις αγαπημένες μου εταιρείες, αν όχι αγαπημένη μου εταιρεία στο μακιγιάζ. Νιώθω αρκετά ξηρή την περιοχή κάτω από τα μάτια, πιο πολύ κιόλας από την στιγμή που την έβαλα. Όλα τα υπόλοιπα μου άρεσαν πάρα πολύ, ειδικά το foundation νομίζω ότι είναι φανταστικό. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Να περάσετε τέλεια τώρα το Πάσχα με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!